εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και ζει σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ένας από τους πρώτους μακαρισμούς του Χριστού είναι μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν μια φτώχεια, να γνωρίζουν τη φτώχεια του πνεύματός τους. Όχι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι, θα λέγαμε, έχουν στο πνεύμα τους, χάνουνε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ασθένεια στο μυαλό και δεν λειτουργεί μυαλό κανονικά και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ασθένεια. Αλλά βασικώς ομιλεί ο Χριστός μας για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, ενώ έχουν τρομερές γνώσεις, ενώ έχουν και γνωρίζουν τα πάντα και ξέρουν πάρα πολλά, εν τούτης είναι άνθρωποι ταπεινοί. Αναγνωρίζουν ότι μπροστά στον παντογνώστη Θεό, μπροστά στη φύση, μπροστά σε όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν, είναι πάμφτωχοι. Είναι ένα τίποτα. Το να αναγνωρίσεις ότι είσαι ένα απλό μυρμήγκι. Για σκεφτείτε το μυρμήγκι που περπατάει, να νομίσει ότι ξέρει τα πάντα. Μπορεί να έχει νου, να έχει γνώση, δεν ξέρουμε ποιά είναι το μυρμήγκι πώς λειτουργεί. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το μυρμήγκι είχε νου, είχε γνώση, είχε επιστήμη, είχε. Και το ίδιο το μυρμήγκι να υποθέσουμε ότι καυχάται και πιστεύει ότι είναι κάτι το μυρμήγκι. Και δεν αναγνωρίζει ότι ό,τι και να ξέρω, μπροστά σε αυτά τα οποία υπάρχουν και τα οποία γίνονται είμαι ένα τίποτα. Αυτό λοιπόν μακαρίζει ο Χριστός όταν λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Διότι άμα δείτε ότι ο άνθρωπος μπροστά σε όλη τη γη είναι ένα μυρμήγκι. Τίποτα δεν είναι. Βάλτε όλο τον πλανήτη γη και βάλτε τον άνθρωπο, συνοδεύστε. Ακόμα μπροστά σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και η χώρα μας που είναι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, πάνω σε ένα χάρτη, σε μια υδρόγειο σφαίρα, είναι μια κοιλίδα, να το δείτε. Μια κοιλίδα είναι. Η μεγαλύτερη πόλη που μπορεί να έχει πολλά εκατομμύρια από κατοίκους, άμα τη δείτε στην υδρόγειο σφαίρα, είναι μια κοιλίδα, τίποτα δεν είναι. Και αν τώρα τη βάλουμε σε ολόκληρο μέσα το σύμπαν, ακόμα και η Γη είναι ένας πολύ μικρός πλανήτης. Δεν είναι υπερμεγέθης. Γιατί υπάρχουν πλανήτες που είναι και 10 φορές μεγαλύτεροι, και 20 φορές μεγαλύτεροι και πολύ μεγαλύτεροι από τη Γη. Πάρα πολλές φορές μεγαλύτεροι. Άρα και η Γη, δηλαδή, όταν τη δούμε μπροστά σε όλο το σύμπαν, είναι ένα χαλικάκι. Μπροστά σε όλο το σύμπαν. Πάνω σε αυτό το χαλικάκι τώρα, υπάρχει ένα μυρμήγκι που λέγεται άνθρωπος. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να θεωρήσει και να πει ότι ο εαυτός του ότι κάτι είναι. Να πιστεύει δηλαδή ότι κάτι είναι όση γνώση, όση μόρφωση, ό,τι και αν έχει. Αυτός ο άνθρωπος να θεωρεί ότι είναι κάτι. Αυτό λοιπόν, και όμως ο άνθρωπος το κάνει αυτό. Θεωρεί ότι είναι κάτι. Πιστεύει ότι είναι κάτι. Πιστεύει ότι έχει κάποια αξία, ενώ στην ουσία χάνεται. Έχουν περάσει μυαλά και μυαλά πάνω από τη γη. Έχουν περάσει επιστήμονες και επιστήμονες. Χάθηκαν. Τίποτα. Γη και σπονδός. Χάνονται τα πάντα. Τίποτα δεν μένει. Δεν είναι λοιπόν τίποτα ο άνθρωπος.
Αυτός λοιπόν που έχει τη δύναμη, αλλά υπόψη που έχει αυτές τις γνώσεις, είναι σε ένα επίπεδο γνώσεων, αυτός λοιπόν ο πανεπιστήμων, το να πει και να μπορεί να πιστεύει ότι τελικά, πραγματικά, δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Αυτόν τον άνθρωπο μακαρίζει ο Χριστός, που λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Ευτυχισμένος θα είναι εκείνος ο οποίος θα αναγνωρίσει την πνευματική του φτώχεια. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα γνωρίζω ότι τελικά τίποτα στην ουσία δεν γνωρίζω. Αυτή λοιπόν την αυτογνωσία όταν την έχει ο άνθρωπος, η οποία δεν την έχει, διότι βασανίζεται από την ίση, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Το ίδιο μικρόβιο που είχε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, που πιστεύσαν ότι μπορούν να κάνουν το δικό τους το θέλημα, ότι η δικιά τους γνώση ήταν εκείνη που θα τους οδηγούσε στη θέωση, και ακολούθησαν τη φωνή, τελικά τη δική τους και του αιωσφόρου που συνταυτίστηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πάνω στη γη ό,τι δημιουργήθηκε. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι η ίση, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Να έρχεται τώρα το μυρμηγκάκι, το ελάχιστο, που τη υγεία επάνω φαίνεται σε όλο το πλανητικό σύστημα σαν ένα μικρό χαλικάκι, και έτσι είναι. Όλα αυτά τα αστέρια που βλέπουμε, πολλές είναι πλανήτες, που πιθανόν ήταν πολύ μεγαλύτερη και από την Ελλάδα και από την Αιγή, συγγνώμη. Και αν είχαμε και τηλεσκόπια μεγάλα που βλέπουμε πολύ πέρα μέσα στο βάθος, που είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι πλανήτες, σκεφτείτε πως αν υπήρχε κάπου ζωή αλλού, σε ένα μακρινό πλανήτη, πώς μας βλέπουν από εκεί εδώ. Πώς βλέπεις εσύ ένα αστεράκι? Και εμείς είμαστε πολύ μικρότερα αστεράκια από αυτά που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν φαινόμαστε και έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν πάει κάποιος από εκεί, μέσα στο σύμπαν ολόκληρο, όπως εμείς τώρα να βγούμε τη νύχτα και να φωτογραφίσουμε το σύμπαν, τα αστέρια, αυτά που βλέπουμε με το ορατό μας μάτι, με το υπαρκτό μας, και να τα φωτογραφίσω. Εάν ήμουν σε ένα άλλο πλανήτη αυτή τη στιγμή και φωτογράφιζα από αυτά εδώ που είναι η γη, θα φαινόταν άργη η γη έτσι και πως να μυρίζει ένα αστεράκι? Είναι πρόβλημα, δεν το ξέρω. Γιατί η γη είναι πάρα πολύ μικρός πλανήτης. Και υπάρχουν και μικρότεροι ακόμα. Αλλά εκεί σε καταλέγεται στους μικρούς πλανήτες. Σκεφτείτε λοιπόν τον πάντο σε αυτόν τον μικρό πλανήτη που βλέπεις και εσύ, ένα πολύ μικρό μικρό αστεράκι κάπου, που σε όλο το διάστημα, να υπάρχει ο άνθρωπος επάνω, πόσοι και να είναι, έτσι από εδώ όπως φαίνεται, έτσι αν το κάνεις με το δάχτυλό σου, νομίζεις, το εξαφανίζεις. Δηλαδή κάνεις έτσι με το δάχτυλό σου και το κρύβεις το αστεράκι. Το κρύβεις. Στην ουσία είναι ένα τίποτα. Σκεφτείτε μπροστά λοιπόν στο Θεό ότι αυτό είναι ένα τίποτα μπροστά σε όλο το Θεό. Και επάνω εκεί λοιπόν ο άνθρωπος, να υπάρχουν άνθρωποι που να νομίζουν ότι κάτι είναι. Αυτοί είμαστε εμείς. Που ο καθένας από εμάς νομίζει ότι κάτι είναι. Που όταν τον προσβάλλεις, όταν το θίξεις, όταν φουντώνει ο εγωισμός του και νομίζω ότι σου λέει ποιος είναι και γιατί μου το είπε εμένα αυτό και γιατί ήταν να δείξει και γιατί με προσβάλλει και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Και αυτομάτως διαπιστώνεις τον εγωισμό αυτού του ανθρώπου. Λες λοιπόν εδώ πέρα ακριβώς αυτό που λέει ο Χριστός. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος είναι ταπεινός μέσα στην καρδιά του. Έχει ταπεινό φρόνημα ακόμα και αν έχει υπερφυσικές γνώσεις. Εάν δηλαδή έχει πάρα πολλές επιστημονικές γνώσεις. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό που λέει ο Χριστός μας στον πρώτο μακαρισμό. Έτσι λοιπόν έχει μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού, να ξέρετε, όχι η ίση και η υπερηφάνεια, αλλά η ταπείνωση. Ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη.
Τι είναι τώρα η ταπείνωση? Έχει δύο εκδοχές η ταπείνωση. Όπως ο άνθρωπος έχει δύο χέρια, έτσι και η ταπείνωση έχει δύο εκδοχές. Η μία είναι η παραδοχή της αδυναμίας μας ενώπιον του Θεού. Ότι τελικά είμαστε ένα τίποτα, αυτό που λέω τόση ώρα. Να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι δεν είναι τίποτα. Είμαι γη και σπονδός. Τίποτα. Χώμα και στάχτη είναι. Εάν αυτό ο άνθρωπος μπορέσει και το τοπίσει ότι είναι χώμα, να το πιστεύει ότι είναι χώμα, τίποτα. Μια κοκκίδα άμμου είναι. Τίποτα. Και αν τον κάψεις, είναι δεν είναι μια κούφτα. Στάχτη. Αυτό λοιπόν το πράγμα, ο άνθρωπος πρέπει να το πιστέψει. Ουε και ανήμουν αν νομίσει ότι κάτι είναι ενώπιον του Θεού, επειδή έχει γνώσεις ή επειδή έκανε κάτι ή επειδή πέτυχε κάτι. Ουε και ανήμουν. Ευρίσκεται σε οδό πλάνης αυτός ο άνθρωπος, αυτομάτως. Ενώπιον λοιπόν του Θεού πρέπει να αισθάνεται την αδυναμία του αυτή. Να παραδέχεται ότι είναι αδύναμος και να λέει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός, ότι άνεφε μου, ου δύναστε ποιήν ουδέν. Δηλαδή χωρίς τη βοήθεια και τη δύναμη του Θεού τελικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν είμαι ικανός για τίποτα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μόλις τον βρει μια ρόζα. Τον πιο σοφό, τον πιο καλό. Ένα εγκεφαλικό και τον βλέπεις τελείως. Παρουσίασε αμέσως την αδυναμία του. Τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο, του σπάσε τη σπονδυλική του στήρη, παραμένει παράλληλος. Τελείωσε. Αυτό λοιπόν όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσει και να το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, διότι είναι η βάση της πνευματικής του πρόοδου. Δηλαδή λένε πολλοί μου έρχονται στην εξομολόγηση και λέει πάτε Νεκτάρη, λέει, γιατί δεν προοδεύω πνευματικά? Γιατί δεν ανεβαίνω σκαλοπάτια πνευματικά? Για να ανέβεις σκαλοπάτια πνευματικά, πρέπει να αποκτήσεις τη βάση. Για να οικοδομήσεις ένα κτίριο, ξεκινάς από μία βάση. Η βάση λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ταπείνωση. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, δεν μπορεί να οικοδομήσει επάνω οικοδομή. Είναι το θεμέλιο της οικοδομής. Πάνω εκεί θα χτίσεις τα υπόλοιπα όλα. Πάνω εκεί θα χτιστεί η προσευχή. Γιατί ας πούμε στην ακολουθία δεν μπορώ το μυαλό μου να είναι συνέχεια εκεί? Είναι μια αρετή και αυτό. Το να μπορώ το μυαλό μου συνέχεια ενώ ώρα ακολουθίας να προσεύχεται. Να μπορώ να μην αγανακτώ. Να έχω την πραότητα. Να μπορώ να μην εκνευρίζομαι. Να μπορώ το α, το β να έχω. Διάφορες αρετές. Γιατί δεν τις έχω? Μα δεν μπορείς να τις αποκτήσεις εάν δεν πει το θεμέλιο.